Κύριε μαζί μα η Έλενα Λάσκαρη, Προσπαθούμε να καταλάβουμε, Έλενα, τι έχει γίνει τώρα με αυτή την ιστορία και σε ποιο βαθμό μπορεί ξανά να έχουμε το, το φαινόμενο της πεταλούδας, ε, όπως έγινε το 2008 με τη Lehman Brothers. Τι έχει γίνει εδώ λοιπόν, γιατί κατέρευσαν αυτές οι τράπεζες. Λοιπόν, μιλάμε για δύο περιφερειακές, μικρές συγκριτικά τράπεζες, οι οποίες είχαν όμως 250 δισεκατομμύρια ναι. δολάρια καταθέσεων. Τα ρέστα τους τα είχαν βάλει σε ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου. Mm -hmm. Όταν χρειάστηκαν χρήματα, πούλησαν ομόλογα. Επειδή όμως τα επιτόκια ανεβαίνουν, οι τιμές των ομολόγων πέφτουν και οι τράπεζες αυτές έγραψαν ζημιές. Mm -hmm. Έτσι αναζήτησαν κεφάλαια τα οποία δεν βρήκαν. Ήρθε η κατάρρευση. Τόσο απλάσια. Ω αποτέλεσμα τη αύξηση τη μεγάλη και τη απότομη αύξηση των επιτοκίων σε συνδυασμό με εποπτικέ τρύπε. Στι μικρέ περιφερειακέ τράπεζε των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κόσμο που έχει τα λεφτά του, οι μικρέ εταιρείε, οι startups, που όπω καταλαβαίνουμε εκεί έβαζαν τα λεφτά του. Ε, εκεί τι γίνεται, δηλαδή, ακούμε διαβεβαιώσεις ότι είναι εντάξει και ότι είναι καλυμμένοι. Όντω είναι. Έτσι διαβεβαιώνουν οι αρμόδιε αρχέ και στο Twitter, αν παρακολουθήσει, θα δει ότι υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίε που λένε ότι μπήκα σήμερα και έχω πρόσβαση στο λογαριασμό mm. μου. Υπήρχαν και άλλοι που ανέφεραν ότι υπάρχουν προβλήματα. Οι διαβεβαίωσει όμω είναι ισχυρέ ότι κανένα από του καταθέτε δεν θα χάσει ούτε ένα δολάριο από τι τοποθετήσει του. οι επενδυτέ. Οι επενδυτές θα χάσουν τα λεφτά του. Όπω το είπε ο πρόεδρο Biden, στον καπιταλισμό το ρίσκο αν δεν σου βγει, χάνει τα λεφτά σου. Τσουνάμι τύπου uh, Lehman Brothers, αποκλείεται. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο με τα σημερινά δεδομένα, διότι υπάρχουν ουσιαστικέ διαφοροποιήσει. Η Lehman Brothers ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα των ΗΠΑ το 2008. Εδώ μιλάμε για περιφερειακέ δυνάμει, περιφερειακέ τράπεζε, μικρότερε. Είχε έκθεση στην Ευρώπη. Δεν mm. υπάρχει έκθεση από την πλευρά Αυτό των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει δεδομένων. ότι είναι ασφαλή και η Ευρώπη. Σου κάνω τώρα <laughs> απ' μία ερώτηση, δηλαδή, <laughs> ε, οι αρμόδιοι διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει συστημικό κίνδυνο για την Ευρώπη. Απ' την άλλη πλευρά, όμω, πρέπει να το πούμε ότι μπορεί να δούμε τι επόμενε μέρε κι άλλε περιφερειακέ τράπεζε των ΗΠΑ να καταραίουν. Ο πανικό πάντα είναι ένα εχθρό σε τέτοιε περιπτώσει. Αλλά γενικευμένο πρόβλημα συστημικό δεν φαίνεται να υπάρχει δεν είναι μόνο Ευρώπη. ο πανικό, είναι και η καταιγιστική αύξηση των επιτοκίων. Καταλαβαίνω ότι έχει πνίξει αυτέ τι μικρέ τράπεζε όπω μα είπε από την αρχή. Μήπω λοιπόν φτάσουμε σε ένα σημείο να, να παγώσουν, ή αν όχι να παγώσουν οι αυξήσει, σε πάση περιπτώσει λίγο να κατεβάσουν ταχύτητα. Πολύ σωστά το επισημαίνεις. Οι αγορές περιμένουν ότι αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την επόμενη εβδομάδα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν λάβει το μήνυμα, θα το πάρουν υπόψη τους και είναι πολύ πιθανόν να κατεβάσουν ρυθμό στις αυξήσεις επιτοκίων. Mm. Το δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.